πυρκαγιά μέσα σε λίγα λεπτά λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις και θέτει σε πλήρη ετοιμότητα τα εναέρια μέσα του πυροσβεστικού σώματος. Οι εντολές και οι κατευθύνσεις είναι σαφείς. Η πυρκαγιά, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από το υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου, πρέπει να τεθεί έστω σε μερικό έλεγχο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τα δύο ελικόπτερα της πυροσβεστικής υπηρεσίας που εδρεύουν στο νησί κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, τα λεγόμενα τύπου Καμόφ, ξεκινούν να επιχειρούν στο κτίριο του Πανεπιστημίου λίγο μετά τις 9.30 το πρωί. Τα δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν διαδοχικές ρήψεις νερού στο φλεγόμενο κτίριο. Με διέλευση και εισχώρηση από σταθερά σημεία, όπου υπάρχουν μεγάλες ισχυρές σιδηροκατασκευές, όπως ξέρετε, είναι δύσκολη κατάσταση. Εμείς, αν δεν μπούμε μέσα, το κτίριο αυτό δεν θα μπορέσει να σβήσει δυστυχώς. Συνεχείς αναζωπηρώσεις κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την επιχείρηση, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη συνδρομή των εναέριων μέσων καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασωθούν πολύτιμα αρχεία του Πανεπιστημίου αλλά και του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, όπως και οι εγκαταστάσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Ελικόπτερο της πυροσβεστικής από αέρος μεταφέρει υψηλόβαθμα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία πραγματοποιούν αυτοψία με στόχο τον εναέριο συντονισμό της επιχείρησης. Τα επόμενα λεπτά χαρακτηρίζονται κρίσιμα για την πορεία της κατάσβεσης. Στη μάχη κατά της κατάσβεσης καταφθάνει από την Αθήνα και το λεγόμενο ελικόπτερο πολλαπλών ρόλων. Το ελικόπτερο Έριξον, το οποίο επιστρατεύεται εσπεσμένα από την Αθήνα για να επιχειρήσει. Λίγο μετά τις 12 ξεσπά νέα αναζωπήρωση. Η συνδρομή του Έριξον κρίνεται επιβεβλημένη. Αν είχαμε το Έριξον που ζητάμε τόσα χρόνια εδώ, αυτή τη ζημιά δεν θα την είχαμε.